γιατί αισθάνομαι άνω κάτω. Μια κατάσταση, επανάσταση και εσύ. Τώρα είμαι εγώ. Ευχαριστώ, το άκουσα. Κλείστε το. Για μένα είναι το κομμάτι. Σπεριδούλα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πάρα πολύ καλή. Τα δυο μας μείναμε τώρα, ε. Τώρα έχουμε να πούμε τώρα εδώ. Το έχω βάλει από την αρχή, το έχω ζητήσει συγκεκριμένα. Ναι. Γιατί λέω τώρα, ξέρω πάνω κάτω, γιατί αισθάνομαι πάνω κάτω. Ναι, το θέμα όμως ξέρω είναι ότι... Ξέρω πάνω κάτω. Κανονικότητα ξέρω γιατί αισθάνομαι πάνω κάτω. Γιατί έχω μου, εσένα. Έχεις... Α, γιατί έχεις εμένα. Έχω εσένα, έχω τον άντρα τον τέλειο, τον άντρα το σωστό. Είναι αυτό άντρα που λέει και ο Αντώνης Ρέμος για να σου δώσω απάντηση, γιατί έχω εσένα πλάι μου. Α, γιατί αυτό που λέω το λέω Τσαλίκης. Ναι, άλλο αυτό. Εντάξει, α, ο άντρας ο τέλειος, ο άντρας σωστός. Ναι, α, ο πρόσφυγος, ναι, ο έξυπνος, ο γοητευτικός. Ναι, ναι, αυτό. Γι' αυτό, αυτό μην πας αλλού και μην ζητάς πολλά. Λοιπόν, γι' αυτό, αυτό κάθε εδώ και μην ζητάς πολλά. Λοιπόν, καταρχάς, okay, αυτό το τραγούδι γράφτηκε για σένα. Διότι αλήθεια, στο είπανε τελικά και αυτό. Έναν άντρα ο οποίος τα έχει όλα. Ναι. Και δεν θυμάμαι και απ' έξω όλους τους τύπους. Έχει προσφυγιά, έχει αντρίλα, έχει γοητεία, είναι σωστός, είναι έξυπνος, είναι γοητευτικός. Και εκεί που χρειάζεται όμως, δεν είναι και τη σφαλιά. Αυτά λέτε εσείς και μετά βγαίνουν και γράφουν όλοι ότι τα έχω πει εγώ. Όχι, όχι, πολύ γιατί μεγάλο. Έτσι γράφουν αυτοί που δεν ενημερώνονται πολύ καλά για το θέμα, που είναι λίγο ανενημέρωτοι, καταλάβεις, και λίγο αδιάβαστοι. Γράφουν ότι αυτά τα έχω πει εγώ. Και εγώ προσπαθώ μετά να σώσω ό,τι μπορώ. Καταρχάς, να ξέρεις ότι εδώ εμείς επειδή έχουμε και ντοκουμέντα, τα οποία θα τα δείξουμε σε λίγο, ξέρουμε πολύ καλά και τι λες εσύ. Γιατί όταν εξάπλωσες στην κρεβατάρα, ναι, της Μαρίας της Περδικαία, ναι, είπες και κάποια πράγματα, δεν τα είπε μόνο του το Μαριό. Εννοείται, όχι, μα είπες εγώ δεν είπα. Εσύ. Ναι, εγώ πάντοτε λέω αυτά που θέλω να πω, δηλαδή. Εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Δεν με αγκάζει ποτέ κανείς να πω κάτι. Αλέξανδρα, μου ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, τι συγκράτησα. Που σου λέει, ρε παιδί μου, είσαι φιλάρασκος, αν δηλαδή το πρωί που σηκώνεσαι και τι έσαι στον καθρέφτη, κάνεις μια έτσι. Είμαι εγώ, Αλέξανδρο. Όχι, δεν το κάνω. Και είπες εσύ ότι συνήθως λες, εντάξει, γενικά δεν κοιτιέμαι και πολύ στο καθρέφτη το πρωί. Και πω και βάζω τζέλ. Πώς το βάζεις, παιδί μου, το τζέλ? Α, δεν έχω πρόβλημα και στο αυτοκίνητο μπορώ να οδηγώ και να. Χωρίς καθρέφτη. Το... Ναι, 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 γιατί σιγά και το μαλλί που έχω. Ναι, αλλά... Δηλαδή το πολύ που θα θέλει και καθρέφτη. Ποια... Κάνω ένα έτσι, παιδάκι μου, αυτό και τελείωσε. Πού ξέρεις ποια τούφα γύρισες? Κοίτα, ποια όποια και τούφα να γυρίσει, το αποτέλεσμα θα είναι καλό, Σπυριδούλα. Γιατί τώρα και η μόδα είναι το ατιμέλητο. Οπότε και πανκ να βγω, σήμερα... καλό θα είναι. Είδες πόσο ήρθα σήμερα. Ήρθες καλοκαίρι. Πολύ... Μύρισε το καλοκαίρι. Δεν είναι τώρα το καλοκαίρι. Άλλο μύρισε, άστο. Δεν είναι το καλοκαίρι εδώ. Σήμερα είσαι πολύ ξεχωριστός. Γιατί τι έχω? Μου έχεις ξανάρθει εδώ. Ήρθα εγώ σε σένα. Σε έχω δει σε άλλες εκπομπές. Έχω δει και άλλες δικές σου εκπομπές. Σήμερα είσαι το number one. Απλά. Δεν ξέρω. Καταρχάς, μου αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός σου, το ντύσιμό σου. Αλλά. Μήπως έκανες κάτι χθες το βράδυ? Όχι, δεν έκανα. Χθες ήταν το μοναδικό βράδυ που δεν έκανα. Ξέρεις γιατί. Η μέρα Τρίτη. Το μοναδικό. Η μέρα Τρίτη για μένα είναι η μέρα αυτή που κάθομαι μέσα και βλέπω λίγο τηλεόραση και χαλαρώνω, γιατί μου αρέσουν όλες αυτές τις εκπομπές που η μία διαδέχεται την άλλη. Οπότε οι φίλοι μου ξέρουν ότι την Τρίτη δεν κάνω τίποτα. Δεν βγαίνω, ηρεμώ στην περάντα μου ή στο σπίτι μου βλέποντας τηλεόραση. Και κοιμάμαι γύρω στις περίπου 2-2 και 4 εκεί. Δηλαδή είναι στάνταρ το πρόγραμμά μου για τις Τρίτες. Οπότε την Τρίτη δηλαδή, αν θέλει κάποια να μπορεί να έχεις σπίτι, κάνει να δούμε μαζί το Λάκη, σου, το Θέμο δεν. Και κάποια άλλα πράγματα που βλέπω, σύριαλ και τέτοια. Κατάλαβα. Για σένα πρόχει ο Θέμος και ο Λάκης λοιπόν στις Τρίτες. Κοίταξε, νομίζω να σου πω κάτι. Μήπως αυτό το κάνεις για να σε δεις? Όχι, γιατί δεν με νοιάζει να με δω. Γιατί, σε βλέπεις αυτό, παντού. Ναι, γιατί αυτό που θα χάσω θα το δω την άλλη μέρα. Αλλά και εν πάση περιπτώσει δεν με πειράζει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές Τρίτες. Ας πούμε ο Λαζόπουλος που δεν έχει ασχοληθεί μαζί μου. Εγώ όμως τον βλέπω κάθε Τρίτη. Μ' αρέσει το πικάντικο ύφος που έχουν και οι δύο. Μ' αρέσει η σάτιρα με την καλή την έννοια που κάνει ο Λάκης. Αλλά και μ' αρέσει και πάρα πολύ γενικότερα το πώς πιάνει, αγγίζει τα θέματα ο Θέμος σε συνεργασία πάντα με τον Περί, που κάνει απίστευτο βίντεο ο Βαγγέλης. Mm-hmm. Και ακόμα και αν τα βίντεο αναφέρονται στη Σπυριδούλα την Τριάντου ή στην Ελένη Μενεγάκη οτιδήποτε, γελάω πάρα πολύ. Και επειδή αυτές οι δύο εκπομπές μεταξιδεύουν λίγο, γελάω πραγματικά με την ψυχή μου, έτσι όπως τα φτιάχνουν. Γι' αυτό και μου αρέσει να τους βλέπω. Τι να πάω να δω, Σπυριδούλα, για παίζουν να πάω να δω τι? Δηλαδή το απόγευμα, για παίζουν να δω τις ίδιες που η μία κλαίει με τον έναν μου την άφησε και η άλλη στο άλλο κανάλι κλαίει? Δηλαδή όχι. Να δω κάτι να ξεκουραστώ λίγο. Λοιπόν, Αλέξανδρε, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω την πορεία σου, την έχω παρακολουθήσει. Θέλω όμως να πω κάτι. Και αυτός είναι και ο λόγος που ήθελα σήμερα
Πάρα πολύ να είσαι εδώ καλεσμένος. Είπα και στα παιδιά να σε πάρουν τηλέφωνο, να σε παρακαλέσουν. Όχι να με παρακαλέσουν, γιατί εσύ ξέρει ότι μόλις. Να γονατίσω. Όταν ζητά να έρθει κάποιο, επειδή το αξίζει, εμείς ερχόμαστε και σταμάτα τώρα. Ήθελα πάρα πολύ. Γιατί όμως ήθελα τόσο πολύ? Διότι ενώ σε ξέρω πολλά χρόνια και βλέπω τις δουλειές που κάνεις, τους τελευταίους μήνες, Αλέξανδρε, γίνεται κάτι γύρω από το όνομά σου το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Πάντα ήσουν στο επίκεντρο. Αλλά αυτό που γίνεται το τελευταίο καιρό, θεωρώ ότι χωρίς να είσαι σε μεγάλο κανάλι, τα πολύ μεγάλα κανάλια, χωρίς να είσαι ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής και πολύ δημοφιλής, χωρίς να είσαι ένας πολύ καλός και διάσημος ηθοποιός, είσαι σε δημοτικότητα πολύ μεγαλύτερος από όλους αυτούς, από πολλά ονόματα. Θεωρώ λοιπόν ότι είσαι ο Σταρ του 2009. Όχι και τόσο, εντάξει. Yeah. Απλά ακούω να σου πω και τι γίνεται. Και στο λέω, θα διότι... Θα σου πω ειλικρινά τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται. Συγγνώμη να ολοκληρώσω, γιατί έχω για ένα συνειρμό. Ολοκλήρωσες, η παρουσιάστρια. Και με κόψαν πριν τα παιδιά, μη με κόψεις και εσύ. Όχι, εγώ θέλω ποτέ, η γυναίκα να ολοκληρώνει, γιατί μετά έχω τύψεις, παρακαλώ. Εγώ να δεις τι έχω, με τα νεύρα. Λοιπόν. Να, με έκοψε, τώρα ξεχάστηκα. Τι έλεγα? Είπες λοιπόν σένα, που είσαι Σταρ. Ότι ναι, ο Σταρ του 2009. Ναι, έλεγα λοιπόν ότι είσαι ο Σταρ του 2009. Και δεν το λέω επειδή σε βλέπουμε παντού, δηλαδή σε αποσπάσματα άλλων εκπομπών, συνέχεια. Διότι βλέπουμε και άλλα άτομα σε αποσπάσματα. Σημασία έχει όμως τι απόσπασμα είναι. Εκεί θέλω εκεί, να. Είδες για ξανθιά ότι είμαι θεά. Είσαι πολύ έτσι, έξυπνη, καλά εννοείται. Διότι έχουμε δει αποσπάσματα πολλά τη Δρούλα Βροχοπούλου, καλή τη ώρα, να κλαίει και να οδύρεται για τον Αλβάνο τον άντρα τη. Έχουμε δει αποσπάσματα Λονών. Έχουμε δει διάφορα. Εσένα όμως, τα αποσπάσματά σου αφορούν τα σχόλιά σου, την εκπομπή σου, τον αυτοσαρκασμό σου και τη μαγκιά σου να τα λες έξω τα δόντια. Δεν έκλαψες ποτέ. Συσσαγωγικά θα το πω, δεν ξεφτυλίστηκες ποτέ. Και όμως είσαι ο Σταρ του 2009. Λοιπόν. Και γι' αυτό εγώ εδώ, ως δημοσιογράφος, θέλω να σε ρωτήσω. Αλέξανδρε Πετρίδη, πώς νιώθεις? Καταρχήν δεν νιώθω ο Σταρ του 2009. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και που μου δίνεις αυτό το τίτλο. Και του 11, σου εύχομαι και του 12. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Δέχομαι ότι πραγματικά τους 2,5 τελευταίους μήνες γίνεται όλος αυτός ο ντόρος, αλλά χωρίς εγώ ουσιαστικά να βάλω πλώρη και να πω αύριο το πρωί, Αλέξανδρε, ξεκινάμε ένα ντόρο. Εμένα απλά ήρθανε, μου είπαν να δώσω μια συνέντευξη, έδωσα με κάθε ειλικρίνεια αυτό που με ρωτήσανε και που αισθανόμουν ότι έπρεπε να απαντήσω, και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Γιατί έχει γίνει όλο αυτό? Ναι. Ένας άνθρωπος όταν είναι 13, κλείνω φέτος, πάω στα 13 χρόνια τηλεόραση τον Ιούλιο, γιατί Ιούλιο είχα μπει στο New Channel. Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν ξεκινάει χωρίς να έχει πίσω του κάποιον, δηλαδή μπαμπά, μαμά, θείο, θεία, μέσα στην τηλεόραση, και χωρίς να έχει ουσιαστική βοήθεια γενικότερα, και μάλιστα είναι 13 χρόνια στην πρώτη γραμμή, άσχετα αν δεν είναι στον Αντένα και στο Μέγκα, γιατί πίστεψέ με, και στο λέω με κάθε ειλικρίνεια επειδή με ξέρεις, και να το πούμε και στους τηλεθεατές, ότι δεν θα ήθελα να είμαι στον Αντένα ή στο Σταρ και να φέρνω νούμερα 3 και 4% τηλεθέαση. Γιατί για μένα αυτό είναι η απόλυτη ξεφτύλα. Θα ήθελα να είμαι στο κανάλι 10, στο Sport TV, σε όλα τα κανάλια, ας πούμε, όχι τον Αντένα και το Μέγκα, και να έχω τηλεθέαση και δημοτικότητα φοβερή, να με γνωρίζει όλη η Ελλάδα και να λένε μπράβο, παρά να λένε ρε εσείς, γιατί δεν τον διώχνουν αυτόν. Είμαι πολύ ικανοποιημένος γι' αυτό. Πιστεύεις ότι κάποιοι δημοσιογράφοι, παρουσιαστές που είναι σε μικρότερα κανάλια έχουν μπορεί πολύ να τα βλέπει περισσότερο κόσμο και να τα εκτιμάει από κάποιες εκπομπές που κάνουν 3 και 4 και είναι στα, είτε στην κρατική είτε στην κοινωνική? Και ξέρεις ποιο είναι το σημαντικότερο? Επειδή εγώ τώρα ξεκίνησα τα γυρίσματα σε όλη την Ελλάδα λόγω της εκπομπής, όπου έχουμε πάει, ο κόσμος σταματάει πλέον, γιατί ο κόσμος είναι πολύ έξυπνος. Εδώ λοιπόν μου έδωσες αφορμή για να δείξω και ένα βίντεο. Αυτό που λες, εντάξει, το ακούγαμε, το πιστεύαμε, αλλά κρατάς και μια πισινή, έτσι δεν είναι, βρε Αλέξανδρε? Βεβαίως. Μου έλεγες εσύ τώρα την προηγούμενη φορά ότι η εκπομπή μου που την παίζουν παντού, που την βλέπουν όλοι, που... λέω εντάξει, ναι, αλήθεια θα είναι, αλλά κράταγα και μια πισινή. Όταν όμως με καλέσατε με την Εμμανουέλα και ήρθα, έγινε χαμός. Και αυτή την πισινή δεν με την κρατάω. Με παίρνανε και εμένα πολλοί κόσμος από την Κρήτη, καλέ, από τη Θράκη. Δηλαδή, είχα τρελαθεί, αφού έλεγα, την δείξατε και πολλές φορές.